Την επανεκδίκαση της μοναδικής κατηγορίας που κρατούσε φυλακισμένο το Χόσνι Μουμπάρακ περί διασπάθησης δημοσίου χρήματος αποφάσισε το ακυρωτικό δικαστήριο της Αιγύπτου. Κάνοντας δεκτή την έφεση του πρώην Προέδρου της χώρας, ανοίγει πλέον διάπλατα ο δρόμος για να αφαιθεί ελεύθερος, ζήτημα που αποτελεί αντικείμενο άλλης απόφασης. Η υπόθεση αφορά στην κατασκευή προεδρικών μεγάρων με την κατηγορία που βαρύνει το Χόσνι Μουμπάρακ και τους δύο του γιους Γκαμάλ και Αλά και ποσό ύψους 17,9 εκατομμυρίων δολαρίων που φέρονται να έχουν καταχραστεί. Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Μουμπάρακ απειλάγει και από την κατηγορία της συνωμοσίας για την δολοφονία πολιτών κατά την εξέγερση εναντίον του το 2011.